Εγώ, όπως γνωρίζετε και έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ, σας έχω πει ότι σε μια θέση αιρετού είναι αρκετές και είναι ακριβώς όσο πρέπει οι δύο θητείες για να προσφέρει κανείς τις υπηρεσίες το ότι καλύτερο μπορεί. Και μετά από τις δύο θητείες, κάποιος άλλος καινούριος να πάρει τη θέση του και να συνεχίσει. Αυτό αφορά και το πνελτήριο, αφορά και το Δήμο. Το είχα πει και στις εκλογές του Δήμου Κορινθίων το 2014. Και νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς και οι πολίτες καθημερινά ότι έχω δίκιο στο θέμα αυτό. Το ζήτημα είναι με την καινούργια νομοθεσία που περιμένουμε στα επιμελητήρια, δεν είναι γνωστό αν θα παραμείνουν τα επιμελητήρια όπως είναι σήμερα, τοπικά, αν θα γίνουν περιφερειακά, αν θα αλλάξει αν θα αλλάξουν οι αρμοδιότητες των επιμελητηρίων, ποιοι θα είναι τα μέλη τους κτλ. Εγώ θεωρώ ότι αν το επιμελητήριο είναι περιφερειακό, με ενδιαφέρει και θα είμαι υποψήφιος για την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Άμα είναι τοπικό, σας το είπα πριν, δεν θα είμαι υποψήφιος, γιατί θεωρώ ότι στις δύο θητείες προσέφερα αυτό που μπορεί να προσφέρει ένας αιρετός και το εκτίμησαν οι επιχειρηματίες της Κορινθίας και θα ασχοληθώ αποκλειστικά με το Δήμο Κορινθίων. Σας λέω όμως ότι θα αλλάξουν αρκετά πράγματα με τον καινούριο νόμο και καλό θα είναι, γιατί μπορεί να αλλάξουν και οι ημερομηνίες των εκλογών, να μην βιάζονται ορισμένοι, να περιμένουν να δουν το καινούριο καθεστώς που θα ισχύσει και μετά να τοποθετηθούν φρόνημα όπως πρέπει. Δηλαδή, έχετε ξεκινήσει να κάνετε συζητήσεις για ένα περιφερειακό επιμελητήριο σε περίπτωση που ανακοινωθεί κάτι τέτοιο? Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε στα επιμελητήρια τακτικά, γιατί όπως ξέρετε έχουμε περιφερειακή συνείδηση και οι πρόεδροι συνεργαζόμαστε σε πολλά ζητήματα και είναι μια κουβέντα την οποία όχι μια, πολλές φορές την έχουμε κάνει. Εξάλλου, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων της Πελοποννήσου με έχουν τιμήσει, όπως ξέρετε, στη θέση του Προέδρου της Διαχειριστικής Αρχής στην Πάτρα, όπου ήμουν για αρκετά χρόνια αντιπρόεδρος σήμερα, όπως και τα επιμελητήρια της χώρας. Με έχουν τιμήσει στη θέση του αντιπροέδρου του ΕΦΠΑΕ, του Εθνικού Φορέα της Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Άρα έχω την εμπειρία και τη στήριξη των συναδέλφων από τα επιμελητήρια για να μπορώ να σας λέω ότι θα έχω την δυνατότητα να προσφέρω εάν το επιμελητήριο είναι περιφερειακό ή με κάποια άλλη μορφή σε κάποιο άλλο φορέα που θα δημιουργηθεί.